Ναι, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Θεοδωρού. Καλημέρα. Είστε καλά? Έχουμε και καιρό καλά, να τα καλά. Πούμε. Ναι. Οπότε έχουμε και αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι και πάμε γρήγορα γρήγορα για να μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή μέρα. Ήταν μια μέρα στη διάρκεια της οποίας, εκτός όλων των άλλων, καταθέσατε και το σχέδιο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Έτσι, μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, μπορούμε τώρα να πούμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και τι περιμένουμε ακόμη να γίνει? Κοιτάξτε, καταρχήν χθες όντως ήταν μια μέρα πολύ σημαντική και για μας και για τη Λάρισα ολόκληρη. Με την έννοια ότι ολοκληρώθηκε μια δουλειά πολύμηνη, η οποία έχει σχέση με την ιεράρχηση όλων εκείνων των έργων που χρειάζεται η πόλη προκειμένου να υπάρξει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανάπλασης πολύ συγκεκριμένων της περιοχών, η οποία βέβαια ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε χθες στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ. Είναι σημαντική η προσπάθεια, γιατί όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην έναρξη του ΕΣΠΑ οι χρηματοδοτήσεις δίνουν ικανά ποσά και δυνατότητες σε μια πόλη να μπορέσει να κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που μπορεί να αλλάξει το αποτυπωμά της σε πάρα πολλά επίπεδα, και στο περιβάλλον και στον τρόπο με τον οποίο ζει ο κόσμος. Αυτό το ζήτημα ήταν εντοπισμένο από την πρώτη στιγμή της έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου, της θητείας μας δηλαδή, και μας έκανε από την πρώτη στιγμή να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες, πολύ συγκεκριμένα και σημαντικά επιστημονικά εργαλεία, τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια πρόταση πραγματικά ουσιαστική, και όχι γιατί έτσι μπορεί να ήθελε ο Δήμαρχος ή η δημοτική πλειοψηφία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν εξασφαλίστηκαν πάρα πολύ συγκεκριμένες μελέτες, το έχω ξαναπεί, όπως είναι το σχέδιο ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης, το σχέδιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο φάκελος για την πολιτιστική που μας έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε τις απόψεις μας και τις διεκδικήσεις μας γύρω από τον πολιτισμό. Όλα αυτά λοιπόν έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον πια στο Δήμο, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα και συνεχίζει να μας δίνει να κάνουμε πολύ πολύ συγκεκριμένες και στοχευμένες προτάσεις. Δεν φτάνει όμως αυτό που έγινε χθες. Mm-hmm. Αυτή η κατάθεση αυτής της πρότασης και η δυνατότητα και η εκδίκηση άντλησης 17 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΕΠ στο επίπεδο της χθεσινής πρότασης, αλλά εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε το στρατηγικό μας σχέδιο για την πόλη, το όραμά μας εν τέλει για την πόλη, να το συμπληρώσουμε και με άλλες 2-3 πολύ σημαντικές διαδικασίες που έχουν σχέση με το πώς θα διαθέσουμε τα δικά μας λεφτά, τους ίδιους πόρους που είναι σημαντικά, το τι θα διεκδικήσουμε από τα τομεακά προγράμματα, δηλαδή από τα Υπουργεία, και βεβαίως η θυγατέρα του Δήμου, η καλή θυγατέρα του Δήμου, η ΔΕΙΑΛ, ναι, με τα δικά της διαθέσιμα, τι ακριβώς θα κάνει. Αυτό λοιπόν όλο το που σας λέω περιγράφει ένα στρατηγικό σχέδιο για την πόλη, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, πέραν της χθεσινής κατάθεσης. Και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο σύντομο διάστημα, μιας και μπαίνουμε σε μια διαδικασία απολογισμού και στους πολίτες, δημόσιο απολογισμό και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι. Αυτή η διαδικασία έχει ευθυδρόμο, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν λακκούβες, εννοώ ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι οι πόλεις οι οποίες έχουν πάνω από 100.000 κατοίκους έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα, βιώσιμης αστικής ανάπλασης, όπως αυτό που εξελίχθηκε στο ΠΕΠ, στο περιφερειακό πρόγραμμα, το επιχειρησιακό. Αυτό το ποσό για τους δήμους της Θεσσαλίας, οι οποίοι είναι πάνω από 100.000, άρα για τη Λάρισα και το Βόλο, είναι της τάξης των 26 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Άρα λοιπόν, ακόμα και με τη λογική του 50-50 να πήγαινε κανένας, ναι, τα χρήματα αυτά είναι, θα έλεγε κανένας, εξασφαλισμένα. Με την έννοια ότι η δυσκολία τους είναι να διοχετευτούν από τους άξονες σε συγκεκριμένα έργα. Εκεί υπάρχει ένα ζητηματάκι που έχει σχέση με πιθανή αλλαγή έργων στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με τη Διαχειριστική Αρχή. Νομίζω όμως ότι και το προηγούμενο διάστημα, οι συζητήσεις που κάναμε με τη Διαχειριστική και τον Περιφερειάρχη και η συζήτηση με τα τεχνικά κλιμάκια των δύο Δήμων, του Βόλου και της Λάρισας, θα ρω πως οι προτάσεις και των δύο πόλεων
θα έχουν τύχη και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, υπήρξε κριτική, βέβαια υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, ακούστηκαν τουλάχιστον από την κυρία Καραλαριώτου ό,τι αφορά τη διαβούλευση κάποια πράγματα και από τον κύριο Κρίκη μια τοποθέτηση η οποία είχε αυστηρά, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τη διαβούλευση, εσείς προσωπικά είστε ικανοποιημένος από το χρονικό διάστημα το οποίο υπήρχε για να μπορέσουν όλοι οι φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους? Θεωρείτε ότι έγινε καλή δουλειά? Κοιτάξτε, δείτε, το καλή δουλειά σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο συνολικά της πόλης και όχι μόνο με τα ΒΑ, γίνεται, έχει γίνει, γίνεται και θα γίνεται. Η διαβούλευση είναι στο DNA αυτής της παράταξης. Εμείς την έχουμε ξεκινήσει και με θεσμοθετημένη Επιτροπή Διαβούλευσης και βεβαίως θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε ότι η πορεία με τους φορείς της πόλης, με την κοινωνία, πρέπει να είναι κοινή. Δεν πάμε να επιβάλλουμε κάτι. Ωστόσο, συγκεκριμένα για τα ΒΑ, για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, υπήρξε ένα ζητηματάκι που έχει σχέση με την έγκρωση της πρόσκλησης από την διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, η οποία έβαζε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εμείς θεωρούμε ότι έγινε σημαντική δουλειά και ότι ακόμα και αυτό το περιθώριο που θεωρήθηκε από αρκετούς στενό μας έδινε τη δυνατότητα, επειδή προϋπήρχε η δουλειά, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σωστά και το κάναμε. Αυτό που θέλω να πω για τις παρατάξεις αντιπολίτευσης είναι ότι πέραν της ευρείας πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ένα θεσμικό ρόλο. Εντάξει, είναι παρατάξεις αντιπολίτευσης. Θα κάνουν την κριτική τους. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει αποφασίσει και βλέπω τη στάση της στο Δημοτικό Συμβούλιο το κάθε τι, από την απλή πλάκα του πεζοδρομίου μέχρι και οτιδήποτε άλλο να τη συνδυάζει με την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου που κάνει η Δημοτική Αρχή. Είναι μια αντίληψη. Διαφωνώ, τη σέβομαι, είναι θέση μιας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Καραλαριώτου, επίσης έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι κάνει μια πολιτική την οποία εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να την κάνω, ούτε την έχω κάνει ως δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Η μηδενιστική αντιμετώπιση αρκετών πραγμάτων, που όμως στο τέλος καταλήγει να είναι και υπερψηφισμένη και από αυτή την παράταξη, έτσι για να λέμε και το στραβού το δίκαιο, λοιπόν, είναι μια προσπάθεια ή μια αντίληψη ή μια δραστηριότητα που την κάνει όπως την λαμβάνεται εκείνη. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης καταθέτουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο διάφορες απόψεις. Αρκετές από αυτές αποτελούν κίνητρο για μας να δούμε πλευρές αδύναμες, πλευρές που δεν έχουμε δει ενδεχομένως. Μπολιάζουμε τις απόψεις μας. Αυτή η κατάθεση που έγινε χθες, μετά από μια εξαιρετική δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ήταν το αποτέλεσμα του να πάρει αυτή την υπερψήφιση, όπως είπατε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα της δικής του στάσης και εκφοράς του λόγου, όπως εκείνος νομίζει, και όλοι μας κρινόμαστε. Ναι, σωστό είναι αυτό, όλοι μας κρινόμαστε. Δήμαρχε, πείτε μου κάτι άλλο. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα έργα που θα γίνουν? Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι και ένα από τα βαριά χαρτιά, ας πούμε, της σημερινής Δημοτικής Αρχής? Το λόγο του πλησιάζει και ο απολογισμός. Ναι. Έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι η πόλη θα αλλάξει με τους δρόμους, ναι, η πίεση κυκλοφορίας, τους ποδηλατόδρομους και ό,τι τέλος πάντων προβλέπετε μέσα από την. Έχω πει το και κάτι αυτό πολύ πιο μεγάλο από αυτό που περιγράφεται ακριβώς αυτή τη στιγμή. Έχω πει ότι η Λάρισα βρίσκεται στη φάση ενός άλματος που θα την αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές συγκυρίες. Η μία συγκυρία είναι η έναρξη του ΕΣΠΑ και άρα οι σημαντικές θυματοδοτήσεις που έχουν όλα αυτά τα προγράμματα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εμείς κάναμε ένα κουμάντο στα δύο χρόνια αυτά, μια προσπάθεια συμμαζέματος γενικά των δαπανών που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε στην άκρη, ας πούμε, αρκετά και σημαντικά διαθέσιμα προκειμένου να κάνουμε έργο. Έχετε ακούσει νούμερα. Έχω πει ότι τα επόμενα χρόνια στην πόλη θα πέσουν πολλά λεφτά. Αυτό λοιπόν, ας με σημαίνει αντικειμενικά ότι θα γίνει ένα έργο. Ένα έργο σημαντικό. Αυτό είναι που θα αλλάξει τη Λάρισα? Ναι, αλλά έχει προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Τα 40 εκατομμύρια που κάποια στιγμή είπα εγώ ότι θα πέσουν στην πόλη και θα πέσουν, είμαι απόλυτα βέβαιος, θα μπορούσαν να διασπαρούν με έναν τρόπο που να μην αποδώσουν για αυτό που είπα ως άλμα στην πόλη. Νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνεται μια επιστημονική πια προσέγγιση των ζητημάτων, των ανοιχτών ζητημάτων που έχει η πόλη,
με στόχο, ας πούμε, αυτό το πράγμα να λυθεί επιτέλους με έναν τρόπο διαφορετικό από το παρελθόν και να δώσει αυτό το διαφορετικό στίγμα. Δηλαδή, οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, που δεν είναι απλά στο το όνομά τους όμορφο, που κάνουν μια αποτροπή χρήσης του γιοταχή από το κέντρο της πόλης κυρίως και διαμορφώνουν ένα περιβάλλον διαφορετικό σε συγκεκριμένες γειτονίες. Η ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού, η μεγαλύτερη πολιτιστική μας υποδομή που ολοκληρώνεται, που θα αφήσει το δικό της αποτύπωμα, όχι μόνο στο ότι θα μπορεί να δεχθεί οποιαδήποτε παράσταση και εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου στη Λάρισα, αλλά θα αποτελέσει κίνητρο για δημιουργικά επαγγέλματα που θα υπάρξουν στην πόλη. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, το αρχαίο μας θέατρο, που μόλις προχθές με ακούσατε πόλη να λέω ότι πλέον μπαίνει σε άλλη πορεία. Ετοιμάζονται πολύ σοβαρές μελέτες προκειμένου την επόμενη άνοιξη, όποιες χρηματοδοτήσεις υπάρξουν, να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να ολοκληρωθεί η τελική του φάση της αναστήλωσης. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, πολύ μεγάλα. Η Λάρισα θεωρώ ότι μετά από μια πορεία, που πολλές φορές την έχω πει πορεία στασιμότητας, χωρίς να θέλω να κάνω κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία είχε τη δική της φιλοσοφία, άφησε ένα δικό της αποτύπωμα στα 16 χρόνια της δουλειάς. Εγώ θεωρώ ότι η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή από τη δημοτική αρχή θα αφήσει ένα πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην πόλη σε όλα τα επίπεδα σε πολύ συντομότερο χρόνο. Και αυτό είναι και το προσωπικό μου στοίχημα, αν θέλετε. Λοιπόν, γράφαν χθες συνάδελφοι, κυρίως στα site τα ηλεκτρονικά, ότι έρχονται μία-μία οι καλές ειδήσεις και υπήρχε αναφορά και στην είδηση που προέκυψε από το διάζωμα και από τον Σταύρο Μπένο. Θα αναλάβει την εκπόνηση μιας μελέτης. Κοιτάξτε να δείτε, μου είχε ανακοινωθεί η θέληση, η διάθεση, η απόφαση του Συμβουλίου του Διαζώματος να αναλάβει την ολοκληρωμένη μελέτη αναστήλωσης του θεάτρου, η οποία δεν υπάρχει, πρέπει να το πούμε. Έγινε μια σημαντική δουλειά στο παρελθόν, όμως από την ώρα που εγώ έχω εμπλέξει το Δήμο στην υπόθεση αυτή και θεωρώ ότι το έργο αυτό δεν είναι έργο της εφορίας και του Υπουργείου, είναι έργο πρωτίστως της πόλης και άρα εμπλέκει τη Δημοτική Αρχή, το λέω και το λέω με κάθε το τρόπο, διότι πρόκειται για έργο όχι απλά πολιτισμού, πρόκειται για έργο ανάπτυξης της πόλης. Αυτό λοιπόν το ζήτημα έπρεπε να το προσεγγίσουμε με έναν τρόπο εξονυχιστικό, να δούμε τι έγινε στο παρελθόν, αν υπήρξαν λάθη, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Από αυτή την προσέγγιση προέκυψε η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης μελέτης αναστήλωσης, η οποία πέραν το ότι θα δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ, θα βάλει και σε μια σειρά και μια τάξη τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα για να ολοκληρωθεί η αναστήλωση του θεάτρου. Αυτό ακριβώς το ζήτημα συνέλαβε ο κύριος Μπένος για το διάζωμα και κάποια στιγμή έγινε η πρόταση και προς την εφορία και προς το Υπουργείο και προς εμένα ότι ναι, το διάζωμα θα μπορούσε να αναλάβει με την πείρα που έχει, γιατί έχει κάνει περίπου 40 τέτοιες μελέτες, να κάνει και την ολοκληρωμένη μελέτη του θεάτρου της Λάρισας. Συμφώνησα. Συμφώνησα γιατί. Γιατί έβλεπα τους χρόνους με τους οποίους κινούνται οι υπόλοιποι φορείς. Ιδέα εξαιρεμένου και του ίδιου του Υπουργείου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιταχύνουμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το αρχαίο θέατρό μας. Εκεί λοιπόν η απόφαση αυτή του κυρίου Μπένου, η πρόσκλησή του σε μένα να μιλήσω το προηγούμενο τριήμερο στη Γενική Συνέλευση, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Διαζώματος, για να παρουσιάσω το όραμά μας για την πόλη, την κατάσταση της Λάρισας, το θέμα του αρχαίου θεάτρου, εκεί λοιπόν ήρθε και η ανακοίνωση ενός ιδρύματος, του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελόπουλου, ενός ιδρύματος που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, να χρηματοδοτήσει με 100.000 ευρώ αυτή τη μελέτη. Αυτό λοιπόν μαζί με την προγραμματική μας σύμβαση, τα λεφτά δηλαδή που βάζει ο Δήμος για πρώτη φορά, προκειμένου να γίνουν εργασίες τεκμηρίωσης του αρχαίου θεάτρου, διαμορφώνει ένα σύνολο δουλειάς, ένα master plan το λέμε, το οποίο πια δίνει τη δυνατότητα χρηματοδοτήσεων. Δίνει τη δυνατότητα βηματισμών οι οποίοι με επιστημονικά χαρακτηριστικά θα γίνονται, θα έρχεται να προσθέτουμε ένα βήμα στο προηγούμενο σωστό μας βήμα, με αποτέλεσμα σε ορατό ορίζοντα το αρχαίο μας θέατρο να είναι και λειτουργικό. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την πόλη, το οποίο μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είπα, νομίζω ότι θα αλλάξει συνολικά τη λειτουργία της πόλης σε ό,τι αφορά την οικονομία της, πέρα τα πολιτιστικά της. Ναι. Τώρα, επειδή πλησιάζει και η ημερομηνία του απολογισμού, μπορεί να υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις, αλλά υπάρχει και μια δεδομένη δύσκολη κατάσταση, την οποία καλούνται οι αιρετοί όλης της χώρας να διαχειριστούν.
ένα από αυτά τα, ας πούμε, δύσκολα σημεία είναι και το θέμα του προσωπικού, δήμαρχε. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο? Γιατί κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι κάτι που πονάει όλους τους δήμους και όχι μόνο το Δήμο της Λάρισας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η περίοδος, όλη η αυτοδιοικητική, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, όλοι ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος, αυτή η δημοτική θητεία είναι η πιο δύσκολη από τη μεταπολίτευση και μετά. Το ακούσα από τα στόματα όλων των συναδέλφων δημάρχων σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει χρηματοδοτήσεις με δυσκολία και κυρίως ελλείψεις σε προσωπικό που δεν δίνουν τη δυνατότητα να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτό που σήμερα δίνεται σε ζητήματα που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα και τις συντηρήσεις. Εκεί μπαίνει σε σημαντικό βαθμό το προσωπικό μας. Όμως, για να μην είμαστε μηδενιστές, για να μην λέμε ότι δεν οφείλεται αυτό μόνο στην μια πλευρά στην έλλειψη προσωπικού. Οφείλεται και στις δικές μας αδυναμίες ως δημάρχων. Mm-hmm. Εδώ θα έπρεπε όλοι μας να δούμε πώς εξοικονομούμε πόρους και ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Το έχω κάνει στο Δήμο της Λάρισας. Βρέθηκα σε δυσκολίες, βρέθηκα και σε συγκρούσεις. Αλλά δεν χαϊδέψα αυτιά και δεν πρόκειται να χαϊδέψω αυτιά. Θα πρέπει να κάνουμε μια δουλειά συνολικά και να κινητοποιήσουμε το μηχανισμό μας να έχει μια μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Είναι ζητούμενο. Το παλεύω και θα το παλέψω μέχρι την τελευταία στιγμή. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το ψωμί που τρώνε από το Δήμο της Λάρισας θα πρέπει να το τιμήσουν. Είμαι καθαρός απέναντι σε αυτό προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να είμαστε, να μην είμαστε μηδενιστές, όπως είπα. Εγώ ξέρω ορισμένα πράγματα. Όταν μπήκα στο Δήμο, δεν είχα δυνατότητα να πάρω να προσλάβω προσωπικό στην καθαριότητα. Η καθαριότητα ήταν σε δραματική κατάσταση. Mm-hmm. Οι κάδοι μύριζαν. Η πόλη δεν ήταν καθαρή. Υπήρχαν τεράστια ζητήματα. Αυτό ομαλοποιήθηκε. Ομαλοποιήθηκε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η ιστορία των χρημάτων, ας πούμε, τα οποία εξασφαλίστηκαν και που έχουν τη δυνατότητα, να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν τη λύση, ας πούμε, αυτή που θα έπρεπε να δώσουν. Ένας δήμος που δεν έχει χρήματα δεν μπορεί να προσλάβει, ακόμα και αν τον ελευθερώσουν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπήρξε μια πολιτική απόφαση. Απόφαση της κυβέρνησης ήταν να δοθεί η δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό. Το αποτέλεσμα ήταν η καθαριότητα να έχει ομαλοποιηθεί, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να πλένονται οι κάδοι μας, να έχουμε τρίτο δρομολόγιο στο κέντρο, να έχουμε εδώ καθαριστές στις γειτονιές. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι ομαλοποιήθηκε. Δεν είχα σχολικούς φύλακες. Mm-hmm. Έχω σχολικούς φύλακες. Mm-hmm. 50 άτομα από το ΑΣΕΠ το 2009 που δεν είχαν προσληφθεί, προσλήφθηκαν. Αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις που έρχονται από το κέντρο. Που εμείς είμαστε σε δυνατότητα να τις αξιοποιήσουμε, επειδή ακριβώς κάναμε το κουμάντο μας να έχουμε έναν προϋπολογισμό που θα μας επέτρεπε αβίαστα να κάνουμε τις προσλήψεις αυτές. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε μεγάλο δρόμο. Δεν έχω ομαλοποιήσει όπως θα ήθελα την υπόθεση του Πρασίνου, γιατί μια υπηρεσία κάθετα οργανωμένη έχει αποδεκατιστεί στην κυριολεξία. Και παλεύω να βελτιώσω την κατάσταση εκεί. Κι άλλοι τέτοιοι τομείς υπάρχουν. Συνολικά όμως θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή παράγεται ένα σημαντικό έργο από αυτόν τον μηχανισμό που έχουμε. Σίγουρα θέλει βελτιώσεις και θέλει βελτιώσεις και σε αριθμούς, σε περισσότερο προσωπικό, αλλά και στο επίπεδο της παραγωγικότητας. Το περισσότερο προσωπικό είναι υπόθεση πολιτική και κεντρικών αποφάσεων. Η παραγωγικότητα είναι θέμα δικό μας και δίνω καθημερινή μάχη γι' αυτό. Μάλιστα. Για να μπορέσουν όλα αυτά, τέλος πάντων, που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή, να υλοποιηθούν, επειδή μιλήσατε και για την ομαλοποίηση και κάποιων πραγμάτων, εκτός από τις παρεμβάσεις που γίνονται, χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, γιατί αρκετές φορές σας έχω ακούσει να το λέτε και αυτό. Και στο μυαλό μου τώρα που σας το λέω, έχω την εικόνα του κέντρου της πόλης, για την οποία έχετε δεχτεί επίσης αρκετές φορές κριτική. Φταίει η Δημοτική Αρχή που δεν είναι αυστηρή? Μερικές φορές μου λέγεται αυτό, αλλά λέω, πού να εξαντληθούν αυτά τα ρημάδια, τα όρια, ας μην ξέρω, της ανοχής. Η δημοτική μας αστυνομία από πέρσι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γράψει 15.000, έχει στείλει 15.000 κλήσεις. Ένα σημαντικό ποσό εισπράττω εγώ. Mm-hmm. Οι Λαρισαίοι συνεχίζουν να πληρώνουν δυστυχώς. Γιατί με μια νοοτροπία η οποία είναι και δεν την κατανοώ. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα αντιλήψεων, είναι θέμα χαλαρότητας του προηγούμενου διαστήματος. Δεν ξέρω. Όμως
η παραβατικότητα στο επίπεδο του πού παρκάρω, το τι κάνω με τα τραπεζάκια στο κέντρο της πόλης, το πώς αξιοποιώ ή δεν αξιοποιώ τα σκίαστρα πάνω στο λόφο του φρουρίου, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ή τα γκράφιτι. Ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα πάει συνεργείο μας στην Ιταλία για να παρακολουθήσει μια επίδειξη από ειδικά μηχανήματα που καταφέρνουν να εξαφανίζουν τα γκράφιτι, για να μπορέσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση εδώ στην πόλη. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ό,τι ζημιά γίνεται στην πόλη από το παγκάκι, από τη σπασμένη πλάκα, από την πινακίδα που έχει απάνω ένα σπρέι, από όλα αυτά που περιγράφουμε, για να διορθωθούν δεν πέφτουν λεφτά από τον ουρανό. Είναι από τις τσέπες των Λαρισαίων. Τα πληρώνουμε όλοι. Αυτό το λέω, το ξαναλέω, για να μπορέσω να πείσω έναν κόσμο και να του θέσω το ερώτημα, είσαι ή δεν είσαι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να είναι συμμέτοχος. Ότι πρέπει εκεί που βλέπει κάποιον που παρανομεί και που κάνει τη ζημιά αυτή, έχει υποχρέωση να παρέμβει. Μαζί με τη Δημοτική Αρχή, με την καταγγελία, με τον καλό λόγο για να πείσει έναν συμπολίτη που κάνει αυτή τη ζημιά να μην την κάνει, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο με την αστυνόμευση το ζήτημα δεν γίνεται. Η Δημοτική Αρχή προς την κατεύθυνση αυτή θα κάνει τα πάντα, δίνει και θα δώσει και ακόμα μεγαλύτερες μάχες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουμε αποφασίσει μετά από δύο παραβάσεις να φερούμε την άδεια για πρώτη φορά στα δεδομένα αυτά. Αυτό έχει μαζέψει την κατάσταση αρκετά. Είναι όμως τρία-τέσσερα σημεία ακόμα, στα οποία πρέπει να κατέβει και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Πέρα από τα τραπεζάκια που μαζέψαμε, να κατέβει και να τους πιάσει από το γιακά ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος, ας πούμε, δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, να τους πιάσει από το γιακά, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι η ευγένεια και η σοβαρότητα δεν είναι και αδυναμία. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτή την τάξη και να την επιβάλλει. Θέλω τη συμμετοχή των πολιτών προς αυτήν την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο περιβάλλον στην πόλη. Μάλιστα. Δήμαρχε, φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Την καλημέρα μας. Έγινε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.